Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Παρδόνια, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Τι λέει το ΚΚΕ για αυτή την ξαφνική κρίση, Ερντογάν? Κοιτάξτε, ναι, με ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω, βεβαίως. Καταρχήν, είναι μια πιο μεγαλύτερη, αν θέλετε, πιο αυξημένη προκλητική στάση. Βεβαίως δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, αυτό μας έχει συνηθίσει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Αλλά αυτό που όντως σηματοδοτούν και οι νέες προκλήσεις εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά και οι δηλώσεις παράλληλα του State Department για αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, τι διακρίνεται? Διακρίνεται ότι τα στρατιωτικά, ενεργειακά, αλλά και όλα τα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και όχι μόνο, και το ειδικό βάρος της Τουρκίας που έχει ρόλο σε αυτά τα στρατιωτικά, ενεργειακά και άλλα σχέδια στην περιοχή, και την προσπάθεια αναδεικνύεται παράλληλα και η προσπάθεια διατήρησης πάση θυσία της Τουρκίας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Λένε κάποιοι, κύριε Λαμπρούλη. Φυσικά, αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κάνουν φίλο, και όπως και οι δηλώσεις, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του State Department κτλ., με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν, κάνουν φίλο και φτερό το κλίμα εφησυχασμού που προσπάθησε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, τόσο να θυμίσουμε με την συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν στην Τουρκία πριν μερικούς μήνες, όσο πολύ περισσότερο με το τελευταίο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λαμπρούλη, λέει η κυβέρνηση ότι η αντίδραση του Ερντογάν, η οποία ήταν αναμενόμενη, σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στην μεγάλη επιτυχία που έχει το ταξίδι Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η ομιλία του στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτό ακριβώς σας λέω, ότι αυτή η εξέλιξη με τις δηλώσεις του Ερντογάν και παράλληλα οι δηλώσεις του State Department που λέει, που στην ουσία ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής προκλητικότητας, δίνοντας την κατεύθυνση στη χώρα μας, στην Ελλάδα, να τα βρείτε, με την Τουρκία εννοώ. Λοιπόν, όπως και οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση της Τουρκίας, το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, τι κάνουνε στην ουσία αυτόν τον εφησυχασμό που η χώρα μας, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, προσπάθησε να καλλιεργήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, το κάνανε φίλο και φτερό. Θεωρείτε ότι κέρδισε η Ελλάδα κάτι από αυτό το ταξίδι? Στόχος αυτό που είπαν είναι ποιος? Η Νατοϊκή Συνοχή, που η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση στη χώρα μας, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το είχαν ιερό δισκοπότηρο. Ωραία, πείτε μου κάτι, πιστεύει το ΚΚΕ ότι η Ελλάδα κέρδισε κάτι από αυτό το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, κέρδισε ενδεχομένως το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν. Ο λαός μας, αν κάνει ταμείο, όταν κάνει ταμείο, λοιπόν, το μόνο που μπορεί να δει και να μετρήσει είναι τους νέους μεγάλους τεράστιους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον από την όξυνση των ανταγωνισμών στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, με αφορμή και τον πόλεμο, αν θέλετε, τη συμμετοχή λοιπόν μέσα σε αυτό την υπερελιστική ένωση, το ΝΑΤΟ, αλλά και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα θετικό παρά νέα δεινά, νέα βάρη και φυσικά ενδεχόμενα και καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν και σε εμπλοκές. Κύριε Λαμπρούλη, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, Αμερικής, τον είπα, δήλωσε... Η γλώσσα ελαμφάνεται. δήλωσε ότι οι 5 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα στείλουν συμπληρωματικό οπλισμό στην Ουκρανία. Και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε, διότι στην χώρα μας είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση μετά την απόφαση του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Και με βάση τις μετρήσεις, περίπου το 75% των πολιτών ήταν αντίθετοι. Τώρα, τι γίνεται, δεν εκτίθεται η κυβέρνηση όταν βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας μιας άλλης χώρας και ανακοινώνει ότι θα στείλει όπλα?
Ναι, αυτό δείχνει το ότι η χώρα μας, αυτό που με μεγάλο κομπασμό ο Πρωθυπουργός και στην Αμερική, αλλά και εδώ όταν συζητιούνταν η επέκταση της συμφωνίας, η συμφωνία τέλος πάντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επέκταση των βάσεων στη χώρα μας και τη μετατροπή της χώρας μας σε ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό ακριβώς σηματοδοτεί. Στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας, της υπεριαλιστικής συμμαχίας και στις βάσεις των εξελίξεων στην Ουκρανία εν προκειμένου, η Ελλάδα, η χώρα μας, συμμετέχει καταδικαστέω φυσικά σε ό,τι μας αφορά, με την αποστολή όχι μόνο στρατιωτικού υλικού, αλλά και έμψυχου δυναμικού. Υπάρχει ένα επιχείρημα που το λένε αυτοί που είναι υπέρ της περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ότι αυτό βοηθάει τη χώρα μας, διότι οι Αμερικανοί με τις βάσεις θα δημιουργήσουν μια ομπρέλα προστασία στην Ελλάδα απέναντι από την Τουρκία. Ναι. Τι απαντάτε ακριβώς, σε αυτό? Ακριβώς λοιπόν, να έρθω στην αρχή της συζήτησής μας, ότι αυτές οι δηλώσεις, αυτή η προκλητικότητα από την Τουρκία, κατ' επέκταση οι δηλώσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση των δηλώσεων βρείτε τα, του κ. Ερντογάν δηλαδή, αυτό είναι που κάνουν κουρελού, να το πω έτσι, τα παραμύθια περί εγγυήσεων για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που διασφαλίζονται όμως με αυτό που με ρωτήσατε σε ό,τι αφορά την αποστολή και την αποστολή μάλλον στρατιωτικού υλικού και όχι μόνο, με τη βαθύτερη ελληνική εμπλοκή στα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Γιατί κοιτάξτε τώρα, οι νέες παραβιάσεις που φτάσαν μέχρι έξω από την Αλεξανδρούπολη, τα τουρκικά αεροπλάνα και όχι μόνο, και το τελευταίο διάστημα που εντείνουν τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας, της χώρας μας, δείχνουν ακριβώς πως οι αμερικανονατοϊκές υποδομές, όλες αυτές οι υποδομές, οι βάσεις που γίνονται, θα γίνουν κτλ., που επεκτείνονται και είναι σπαρμένες σε όλη την Ελλάδα, δεν αποτελούν αυτό που μου είπατε και εσείς ομπρέλα ή κάποιοι που λένε ομπρέλα προστασίας και ασφάλειας, που όχι μόνο στοχοποιούνται από τον αντίπαλο, από αντίστοιχα υπεραλληλιστικά κέντρα, δηλαδή Ρωσία για παράδειγμα, που το έχουν δηλώσει κιόλας, αλλά συγχρόνως αυτή η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας τροφοδοτεί και τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της Νατοϊκής Συμμαχίας. Στη βάση του διαγωνισμού της αστικής τάξης της Ελλάδας και της Τουρκίας, για το ποια θα παίξει το ρόλο του Δερβένακα στην περιοχή. Βλέπουμε... Να γιατί λοιπόν για τη χώρα μας ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα, ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή κτλ. Αυτή λοιπόν τους τεράστιους ανταγωνισμούς που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αυτοί οι ανταγωνισμοί εκφράζονται και στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, στα πλαίσια του ανταγωνισμού των συμφερόντων των δύο αστικών τάξεων των δύο χωρών. Κύριε Λαμπρουλή. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει, κύριε Μπαρδούνη, την είδη. Ωραία. Και ποιος είπε, την πληρώνουν οι λαοί. Εν καιρό ειρήνης με όλα τα μέτρα λιτότητας, τα αντιλαϊκά μέτρα. Και εν καιρό πολέμου φυσικά με τον ίδιο του τη ζωή, το ίδιο του το αίμα. Ωραία, μια και μιλήσαμε για λαό και για πολίτες. Υπάρχει ένα πρόβλημα που ακούει στη λέξη ακρίβεια, το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Για να δούμε λοιπόν, κατά την άποψή σας, η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί, διότι ο Πρωθυπουργός έκανε εξαγγελίες, ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έρθει το σχετικό νομοσχέδιο που θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το θέμα των ακριβών λογαριασμών. Για να δούμε λοιπόν, γιατί λέει η κυβέρνηση ότι είναι κάτι που ήρθε απ' έξω. Κάτι το οποίο δεν είναι δική της ευθύνη. Κυρίως αφορά το ενεργειακό, το οποίο πυροδότησε την ακρίβεια σε όλα τα αγαθά, σε όλα τα είδη. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι κεραυνός, είναι θρία το ότι συνέβη αυτό. Αυτό ακολουθείται χρόνια τώρα και σταδιακά. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα στη χώρα μας. Μιλάμε για την Ελλάδα. Έχει να κάνει δηλαδή με τα ζητήματα απελευθέρωσης της ενέργειας, τις στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες στρατηγικές συμφωνούσαν και υλοποιούσαν απαραίτητα στη χώρα μας, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε χώρια, είτε μαζί. Έτσι λοιπόν, ακριβώς υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική της απελευθέρωσης της ενέργειας,
Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Την απολιγνητοποίηση, την εξάρτηση της χώρας μας ενεργειακά από ένα καύσιμο και όχι από τις δυνατότητες που δίνονται σήμερα η χώρα μας ως χώρα, ως λαός, να έχουμε επάρκεια στην παραγωγή, εγχώρια επάρκεια στην παραγωγή ενέργειας από όλες τις πηγές τις διαθέσιμες, είτε λιγνίτης είναι αυτός, είτε ΑΠΕ είναι αυτές, είτε υδροηλεκτρικά φράγματα και έργα. Μια σειρά λοιπόν από τομείς οι οποίοι θα διασφάλισαν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας και φυσικά δεν θα εξαρτιόμασταν από το LNG όπως πλέον δρομολογείται, το οποίο θα το πληρώνει πανάκριβο ο λαός μας και, το οποίο θα το πληρώνει και τα επόμενα χρόνια πανάκριβο, και φυσικά θα ακολουθήσει και η πορεία, η αύξηση αν θέλετε των αγαθών όλων των κοινωνικών. Κύριε Λαμπρούλη, αν το δούμε επί του πρακτέου, τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του έδωσαν όθηση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ξαναπήρε τα πάνω της. Για να το δούμε, πώς τα σχολιάζετε? Να σας πω, τα μέτρα. Καταρχάς είναι μέτρα ψίχουλα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Απαλύνουνε στο ελάχιστο την τεράστια επιβάρυνση που έχει δεχθεί ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, και όχι όσο αφορά τα ζητήματα φυσικά των τιμολογίων της ΔΕΗ, της ενέργειας τέλος πάντων, και της θέρμανσης κατ' επέκταση, αλλά και των υπολείπων αγαθών που οι τιμές βλέπετε καθημερινά πώς πάνε, όπως επίσης τα καύσιμα και πάει λέγοντας η βενζίνη, το πετρέλαιο κτλ. Και πίσω από αυτή την ιστορία είναι τα τεράστια συμφέροντα και τα υπερκέρδη των μεγάλων πολυεθνικών, είτε στην ενέργεια είτε στα καύσιμα. Και για αυτούς τα μέτρα που παίρνονται συνεπώς για να απαλύνουν το λαό μας είναι στην ουσία, και άμα δείτε και το πώς και από πού αντλούνται κονδύλια κτλ, είναι μια ανακατανομή των κονδυλίων, είτε μέσω φορολογικών, της φορολογικής επιβάρησης που υφίσταται η πλειοψηφία του λαού μας και από εκεί τα παίρνει, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να απαλύνει ή να μειώσει, να το πω έτσι, τα τεράστια τιμολόγια της ενέργειας που πληρώνει ο κόσμος, ο λαός μας, είτε από το ταμείο το οποίο το πληρώνει στο λογαριασμό ο λαός μας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μάλιστα. Και τι δεν κάνει για παράδειγμα η κυβέρνηση αυτό που έχει προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα για κατάργηση της ιδιαίτερης αναπροσαρμογής και μια σειρά από μέτρα που έχει να κάνει και με την μείωση, την τεράστια μείωση φυσικά του ενεργειακού κόστους που μετακυλείται στα λαϊκά νοικοκυριά, και από την άλλη μεριά στα ζητήματα των φόρων, ειδικής φόρου κατανάλωσης, τα καύσιμα και πάει λέγοντας. Με πρόταση νόμου έχουν καταθέσει, κύριε Παρδούνια, αλλά φυσικά αυτή την πρόταση την πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ωραία. Ένα λεπτό μας έμεινε. Θέλω μία ερώτηση. Ναι. Εκτιμάει το κόμμα σας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε ανασχηματισμό ή θα πάει σε πρόορες εκλογές? Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει, μια πολλά εκτίμηση. Ακούγονται αυτές τις μέρες, ναι. Πολλά ακούγονται. Αυτό είναι στην δικαιοδοσία του εκάστοτε πρωθυπουργού, όπως και του σημερινού. Ούτως ή άλλως τα δείγματα γραφής μέχρι τώρα δείχνουν ούτως ή άλλως ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Πιθανόν οι εκλογές αυτές να έρθουν και νωρίτερα. Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από τόσους παράγοντες που οικονομία, γεωπολιτικά και πάει λέγοντας. Αυτό βέβαια σας λέω και πάλι είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Πρωθυπουργού του πότε θα επιλέξει. Πάντως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέντευξη. Γεια σας.